την προσοχή των πολιτών ευισθούν οι αρχές. Έπειτα από πληροφορίες περί διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων των 100 ευρώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περιστατικά καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που διοχέτευσαν τα παράνομα χαρτονομίσματα στην αγορά. Στην Πάτρα βρέθηκαν 4 πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, ενώ πριν από λίγες ημέρες στο Αγρίνιο βρέθηκαν 7 χαρτονομίσματα πλαστά των 50 ευρώ. Για το λόγο αυτό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας συμβουλεύει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις συναλλαγές τους, κυρίως με χαρτονομίσματα των 100 και των 50 ευρώ. Συμβουλεύουμε τους πολίτες κατά τις συναλλαγές τους με άλλους πολίτες που έχουν χαρτονομίσματα 50 και 100 ευρώ να πραγματοποιούν ελέγχους τόσο με την αφή, οπτικό έλεγχο, όσο και με κατάλληλα μηχανήματα. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα χαρτονομίσματα που ενδέχεται να μην φέρουν μέσα ταινία ασφαλείας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρατηρούν πάντα το υδατογράφημα στο φως, το υδατογράφημα που φέρει το χαρτονόμισμα, και επιπλέον να είναι πιο επιφυλακτικοί με τα χαρτονομίσματα τα οποία είναι ιδιαίτερα λεία.